ζητούν ήδη από χθες είναι ότι τελικά είναι ξεκάθαρο ότι είστε θετικοί στην περίπτωση της Πρωτιάς, ότι την επόμενη μέρα θα απευθύνεται πρόσκληση για συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ και στο Ποτάμι. Όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ΠΑΣΟΚ και στο Ποτάμι. Έχουμε καταλάβει καλά? Θα έλεγα όχι ακριβώς καλά. Η δικιά μας πρόταση και πρόσκληση είναι, αφού ο λαός αναλογιστεί τι έχει μπροστά του ως βασικά διλήμματα της περιόδου, δηλαδή την ανάγκη μη επανόδου του βασικού κόμματος που τα προηγούμενα χρόνια, τα αμέσως προηγούμενα, ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια της άσκησης των συγκεκριμένων πολιτικών, να δώσει αυτό το σήμα, την αυτοδυναμία θα θέλαμε εμείς, που να μπορούμε να κυβερνήσουμε απερίσπαστη σε ένα βαθμό, διότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που θα χρειαστούν είτε έτσι αλλιώς επιμέρους ζητήματα, πολύ ευρύτερες συνενέσεις, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μέσα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα έχουμε πει μια προτιμησιακή σχέση με την έννοια της εμπειρίας που είχαμε 6 μήνες με τους ΑΝΕΛ, και δεν θα θέλαμε για το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, άρα που αφορά και στο ΠΑΣΟΚ και στο Ποτάμι, να είμαστε θετική, να κάνουμε μια πρόσκληση, διότι ξέρουμε και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα. Πλην όμως ο λαός θα δώσει το σήμα, για να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό το σήμα θα το μελετήσουμε. Δεν πρόκειται να πάμε ύστερα ξανά σε εκλογές. Αυτό είναι σαφέστατο. Το αποκλείουμε απολύτως για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι πως αρχίζει και ανακεφαλαίωση των τραπεζών από τις αρχές Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα καθιονδήποτε τρόπο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο υπάρχον εκλογικός νόμος, ο οποίος γενικώς δεν είναι καλός, έτσι αυτά δεν το συζητάμε, είναι άκρος προνομιακός για το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δίνει όμως τη δυνατότητα γύρω από το πρώτο κόμμα και με κορμό το πρώτο κόμμα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχω 2 απορίες. Με συγχωρείτε, θα ξεκινήσω από την τελευταία. Εφόσον δεν είναι καλός ο εκλογικός νόμος και εφόσον ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να τον αλλάξει, για ποιο λόγο δεν τον αλλάξατε? Και αν θέλετε, δώσατε και ένα ατού, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώ τη λέξη, μην σταθούμε, στη Λαϊκή Ενότητα που ερχόταν στο πλαίσιο της διερευνητικής να σας πει να αλλάξουμε τον νόμο. Με τους συντρόφους της Λαϊκής Ενότητας ήμασταν μαζί τους 6,5 μήνες από τους 7 της διακυβέρνησης. Από κοινού έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό το θέμα είναι πραγματικά αξιακό για την αριστερά, δηλαδή η συνταγματική κατοχήρωση της απλής και άδολης αναλογικής, θέμα το οποίο από την πλευρά μας είναι στην πρώτη σειρά της αναθεωρητέας ύλης, εφόσον ξεκινήσει και θα ξεκινάγαμε, πάρτε το ως είδηση αυτό, δηλαδή αν ήμασταν περισσότερο στη διακυβέρνηση, είχαμε και εμείς, όπως και η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη φάση, στο πρόγραμμά μας, για να είναι αναθεωρητική επόμενη Βουλή, να ξεκινάγαμε από τη Βουλή, δεν το προλάβαμε. Η δικιά μας θέση λοιπόν είναι αυτή, πάγιο εκλογικό σύστημα, όχι μιας χρήσεως, επειδή τώρα βολεύει τις άλλες δυνάμεις, έτσι ώστε η αριστερά να μην έχει το τιμόνι της διακυβέρνησης. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επαναλαμβάνω, αυτή ήταν η γραμμή μας από κοινού με τους συντρόφους της Λαϊκής Ενότητας όσο ήμασταν μαζί. Και είναι και η πρόσκλησή μας για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της έχει πει ότι δεν θέλει την απλή αναλογική. Έχει υπόψη της κάποια εκλογικά συστήματα, ας πούμε, τα οποία έχει, τα οποία αναλύει. Άλλες πολιτικές δυνάμεις όμως θα θέλαν τώρα την απλή αναλογική, αλλά για λόγους άκρος συγκυριακούς. Μάλιστα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Εν πάση περιπτώσει, το ξεκαθαρίσατε. Παραμένει έτσι στο οπλοστάσιο μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, για πάγιο εκλογικό σύστημα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, επαναλαμβάνω ουσιαστικά το ερώτημά μου με διαφορετική διατύπωση. Προφανώς και είναι η αυτοδυναμία ο στόχος σας και η αυτοδυναμία στο κάτω-κάτω είναι και ο στόχος κάθε κόμματος που κατεβαίνει υποψήφιο, πόσο δε μάλλον αν είναι το κόμμα που κυβερνούσε μέχρι προχθές. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Βούτση, την επόμενη μέρα, εάν η αυτοδυναμία αυτή δεν έρθει, διότι δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να είναι ρεαλιστικότερο, αν έρθει η Πρωτιά, θα απευθύνεται πρόσκληση συνεργασίας στους ΑΝΕΛ, κάτι το οποίο το εξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι, δεν προδικάζω ούτε ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει, εάν τα πράγματα έρθουν έτσι, προκειμένου να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές, θα ζητήσετε από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με εσάς να συζητήσετε και όχι στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το Ποτάμι δεν είναι παλιό? Για να γίνει πιο στοχευμένη η ερώτησή μου. Θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα και με άξονα το πρόγραμμά μας και τις δεσμεύσεις μας, στο πλαίσιο της πρώτης διερευνητικής εντολής, θα κάνουμε συζητήσεις
από τις οποίες να προκύπτει μια κυβέρνηση, αλλά με σαφές προοδευτικό, προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό θα κάνουμε τότε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένας παραδοσιακός εκφραστής και αντίπαλος, είναι ο άλλος πόλος στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία 70 χρόνια, θα λέγε κανείς, εκ των πραγμάτων, διότι έτσι η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει αυτές τις πτέρυγες σαν βασικές. Ένας μεγάλος συνασπισμός λοιπόν στην Ελλάδα, Große Koalition το λέγανε στη Γερμανία όταν πρωτοξεκίνησε αυτού του τύπου η διαμόρφωση κυβερνήσεων, κατά τη γνώμη μας είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι το 70-80% της ύλης και από τα υπουργεία μας, από τις πολιτικές ας πούμε να δείτε, της άσκησης πολιτικής, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση, ανεξαρτήτως διανοιακής συμφωνίας, ανεξαρτήτως συζήτησης για το χρέος, ανεξαρτήτως μνημονίου. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχει σκιά αυτού του προγράμματος, αλλά το πώς κανείς υλοποιεί ποιες προτεραιότητες και ποιες πολιτικές είναι πασιφανές ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στον αντίποδα τα δύο κόμματα, οι δύο παρατάξεις. Και θα ήταν λαθροχειρία ιστορικού διαμετρήματος στο όνομα του ότι ενδεχομένως θέλουν κάποιοι κύκλοι αξιωματούχων των δανειστών, από ό,τι διάβασα και σήμερα σε πρωτοσέλιδο ας πούμε, των νέων, να συζητήσουν για το χρέος αφού φτιαχτεί ένας μεγάλος συνασπισμός, να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Η δέσμευση για συζήτηση για το χρέος, όποια κυβέρνηση θα αναλάβει, είναι μέρος της συμφωνίας που ήδη έχει υπογραφεί. Αλίμονο. Θα επιστρέψω σε λίγο στη συμφωνία, κύριε Βούτση, και σε συνδυασμό με όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας για κάποιες άλλες πλευρές που έδειξε του μνημονίου, και βεβαίως να σας ρωτήσω και για τη δήλωση που είχατε κάνει, που παίζει παντού, να μας τη διευκρινίσετε. Να έρθω σε εσάς, κύριε Δένδια, γιατί ακούσαμε και ακούμε, ακούσατε τώρα και τον κύριο Βούτση να εξηγεί για ποιο λόγο.